Κύριε Μανολόπουλε, ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε μια φωτιά στην Κερατέα και ο Γιώργος Ορτοψάλης, ο συνάδελφός μας, σπέβδει εκεί και μάλιστα σε κατοικημένη περιοχή, στον οικισμό Λάκα. Έλα, Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξέσπασε λοιπόν πριν λίγη ώρα η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή. Κακιά θάλασσα της Κερατέας. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο επίγειες όσο και εναέριες. Μιλάμε για περίπου 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχουν άνεμοι στην περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, είναι κοντά στον οικισμό Λάκα. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή αν απειλείται άμεσα κάποιο. Είχαμε ξανά το καλοκαίρι φωτιά στην Κερατέα, Γιώργο, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς είναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν σπεύσει αυτές οι δυνάμεις, που ενισχύονται όσο περνάει η ώρα, καθώς πνέουν άνεμοι στην περιοχή. Είναι και ο οικισμός όπως μας έχουν μεταφέρει κοντά. Γίνονται προσπάθειες από τους πυροσβέστες να μπορέσουν να περιορίσουν τις πλόγες. Καλώς, Γιώργο. Άρα είμαστε σε επικοινωνία, Γιώργο, και για οτιδήποτε νεότερο, γιατί τώρα συλλέγουμε και εμείς πληροφορίες για αυτή τη φωτιά που σας ξαναλέμε ότι είναι σε εξέλιξη στον οικισμό Λάκα. Δεν ξέρουμε αν απειλούνται ακόμη σπίτια. Βεβαίως το ψάχνουμε και σας ενημερώνουμε ξανά.